σημαντικό να ξέρουμε τι υπόθηκε σε αυτή την ιστορία για να δούμε πώς η άλλη πλευρά προσπάθησε να δικαιολογήσει την καραμπίνα. Λοιπόν, να δούμε το χρονικό. Κάθριξη 24 χρόνων και 8 μηνών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Βόλου για το φωνικό που είχε γίνει στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας το Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2015, ένας 49χρονος άνδρας μαζί με τον 23χρονο γιο του πυροβολήθηκαν από δύο κτηνοτρόφους, επίσης πατέρα και γιο. Ο 23χρονος, τραυματισμένος στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 49χρονος πατέρας έφερε και ο ίδιος τραύματα από πυροβόλο όπλο στο χέρι και στο πόδι. Άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση και από την έρευνα προέκυψε ότι ο 23χρονος μαζί με τον 49χρονο πατέρα του είχαν μεταβεί με το αυτοκίνητό τους στο χώρο ποιμνιοστάσιου των δύο αντρών. Οι δύο ιδιοκτήτες όμως ειδοποιήθηκαν μέσω συστήματος συναγερμού για την παρουσία ατόμων στο ποιμνιοστάσιο τους και εκεί ο 51χρονος πυροβόλησε τους δύο με πιστόλι με αποτέλεσμα το θάνατο του 23χρονου. Χαρακτηριστικό είναι πως οι ιδιοκτήτες του ποιμνιοστάσιου είχαν κάνει στο 49χρονο πατέρα και το γιο του μήνυση για απόπειρα ζωοκλοπής. Πριν ακούσουμε τον πατέρα, να συνδεθούμε με τον δικηγόρο, τον κύριο Θωμά Παπαλιάγκα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Δεν καταφέραμε να τα πούμε στη Λάρισα, παρότι είχα κατέβει, γιατί ο πελάτης σας δυστυχώς ήταν έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά για να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά εκείνη την ημέρα. Το κατανοήσαμε απόλυτα, γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα μπορούσα να μιλήσω για εκείνη τη μοιραία βραδιά που έστειλε στο χώμα το παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε. Τώρα απλώς, ξέρετε, τα πάθη άρχισαν κάπως να μεγαλύνονται από την άποψη ότι ξανατέθηκε το θέμα πρώτης δικαιοσύνης, το αναβίωσε ο πατέρας, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι ίσως πιο εύκολο για αυτόν. Η απόφαση ποια είναι τελικά? Η απόφαση καταδικάζει τον πατέρα και όχι το γιο. Ο γιος απαλλάχθηκε παρά την εισαγγελική πρόταση, την καταδικαστική. Ο πατέρας καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία του Διονύση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον πατέρα και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά συγχώνευση στην ποινές, επειδή τον αναγνωρίστηκε μια ελαφρυντική περίσταση, κατά συγχώνευση στην ποινές των 18 και των 12 ετών καθήκησης και ενός έτους αντίστοιχα, έφτασαν στο 18 και 6 και 4 μήνες και 4 μήνες, που σημαίνει 24 χρόνια και 8 μήνες. Εδώ βλέπουμε στις φωτογραφίες το παιδί που είναι το θύμα όλης αυτής της ιστορίας. Να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας στην Ευγενία που συνομίλησες μαζί του. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει τεράστιο πόνο μέσα στην καρδιά του, γιατί ο γιος του ξεψύχησε σχεδόν στα χέρια του. Είναι ένας επιχειρηματίας όπου δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Έχει μια πολύ ωραία ταβέρνα στο χωριό. Εγώ έχει πάντως, την τροφική μονάδα μεγάλη. Όταν πήγαινα για να κάνω το θέμα, όλοι μου μίλησαν για έναν άνθρωπο φιλήσυχο στο χωριό, έτσι, θέλω ακριβώς να το πω, και έναν άνθρωπο πολύ αγαπητό. Από το ρεπορτάζ που κάναμε αυτό και εμείς μάθαμε, Ζήνα, και ο άνθρωπος αυτός κλήθηκε να αντιμετωπίσει το χαμό του παιδιού του, αλλά και την κατηγορία του κλέφτη, ότι πήγε να κλέψει πρόβατα, ζώα, από το συγκεκριμένο... Που όμως, όπως φαντάζομαι, κύριε Παπαλιάγκα, δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο στα δικαστήρια. Για να αποδειχτεί έπρεπε να τον είχαν πιάσει με ζώα στα χέρια. Προσέξτε εδώ. Η αλήθεια είναι η εξής. Ότι η πλευρά της πολιτικής αγωγής λειτουργήσε με μία μεθόδευση. Ξέρετε, όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, ο κατηγορούμενος και ο γιος του δεν απευθύνθηκαν καθόλου στην αστυνομία. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συνηθίζεται καθόλου. Όταν έχουμε υποτιθέμενη απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς, συνήθως, όταν κάποιος αισθάνεται ότι κινδυνεύει, συνήθως απευθύνεται αμέσως στις αρχές. Δεν απευθύνθηκε στις αρχές η πλευρά του θήτη, αλλά αντίθετα η ασφάλεια κινήθηκε από μόνη της, ειδοποιημένη από το νοσοκομείο. Έτσι, λοιπόν, το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία, ακριβώς, δηλαδή προκειμένου ότι υπάρχει ένα θύμα από τα βουνά που μας ήρθε. Βεβαίως, όμως από εκεί και πέρα
η πλευρά του θήτη υπέβαλε έγκληση για απόπειρα ζωοκλοπής κατά των δύο. Αποτέλεσμα αυτό ήταν ο πατέρας, ο οποίος ήταν τραυματίας στο νοσοκομείο, να φρουρείται στο νοσοκομείο εν όψη της ανακριτικής τοπολογίας, γιατί η απόπειρα ζωοκλοπής είναι κακούργημα στο βαθμό αυτό που του αποδόθηκε. Αναβλήθηκε η κηδεία του παιδιού για μία ημέρα, προκειμένου ο πατέρας, επειδή ήταν κρατούμενος, να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία. Αντιλαμβάνεστε γιατί αναλγησία και γιατί μεθόδευση μιλάμε από εκείνη την πλευρά. Επίσης, να σας πω ότι ξεκάθαρα δεν στέκει η κατηγορία αυτή και για λόγους κοινής λογικής. Δηλαδή, δικαίωμα έφεσης, κύριε Παπαλιάγκα, έχουν, γιατί σας άκουσα πριν για τις κατηγορίες. Είπατε και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, που σημαίνει ότι το όπλο το οποίο είχαν οι κατηγορούμενοι δεν ήταν δηλωμένο. Ήταν δηλωμένο, αλλά δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ήταν δηλωμένο ως σκοπευτικό. Ως σκοπευτικό. Επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, και δεν παρατηρήθηκε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που υπέγραψε την παραπομπή, ότι οι σφαίρες τις οποίες χρησιμοποίησε η πλευρά των θητών ήταν σφαίρες από τις λεγόμενες hollow point, αυτές τις ευρείες διασποράς, οι οποίες είναι προορισμένες για να σκοτώσουν καθαρά. Είναι αυτές που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί, νομίζω, για τα αγριογούρουνα, γιατί... Όχι οι μπουμ-μπουμ που λένε, είναι οι hollow point, οι οποίες τρυπάνε και τα αλεξίσφαιρα και χρησιμοποιούν τα ούζι. Α, τόσο καλά. Να καταλάβω τώρα κάτι. Ο γιος του ήταν συνεργός, αλλά δεν καταδικάστηκε ή δεν αποδείχτηκε η συνέργεια. Παραπέμφθηκε ως συνεργός. Πρότεινε η κυρία Εισαγγελέας τη συνέργειά του, την απλή, δηλαδή την παρουσία του. Η παρουσία του και η ενθάρρυνση, ή το γεγονός ότι και μόνο ο πατέρας αισθανόταν ότι τον έχει δίπλα του, θεωρείται από την ομολογία, και μάλιστα είναι παγιωμένη η ομολογία, θεωρείται ως απλή συνέργεια στην πράξη. Το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν μπορούσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση περί αυτού, οπότε θεωρώ ότι και για λόγους άκρας επιείκειας τον απείλαξε το γιο, εν όψη και του ότι έχει και νεαρή οικογένεια κλπ. Από εκεί τώρα η εισαγγελέα θα κρίνει αν θα ασκήσει έφεση. Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε μετά τι λέει ο πατέρας και αν αυτό είναι μια δικαίωση σε όλη αυτή την κατάσταση. Όπως μας είπε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ερώτηση γενικού περιεχομένου, αλλά που έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Εγώ λοιπόν έχω τον πατέρα μου και είμαστε στα βουνά. Αν μπω στη μέση να σταματήσω τον πατέρα μου, δεν διώκομαι. Όχι βέβαια. Αν άρα φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος γιος δεν μπήκε στη μέση για να τον σταματήσει. Το αντίθετο. Φαίνεται αυτό, ότι η παρουσία του ήθελα να διευκρινίσω. Παρέσχει ψυχολογική στήριξη, έτσι λέγεται. Μάλιστα. Απλώς εγώ να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η απορία που τίθεται, και επειδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα πέρυσι, όταν έγινε η πράξη και ξέσπασε έτσι η πρώτη δημοσιότητα. Και αναφέρεστε, φαντάζομαι, κύριε Παπαλιάγκα, σε αυτά που γραφόταν τότε, ότι είχαν το φορτηγάκι παρκαρισμένο προς την έξοδο για να φορτώσουν τα αρνιά, ότι ο πατέρας του πελάτη σας άφησε εμόφυρτο το παιδί στο νοσοκομείο και μετά γύρισε στα μπελάκια. Αυτό δηλαδή λέτε, όλη αυτή η παραφυλακή. Αυτά έπεσαν δραματικά στο δικαστήριο. Έπεσαν. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμη. Αυτοί οι ισχυρισμοί δηλαδή κατέπεσαν στο δικαστήριο. Οι δύο σεκιουριτάδες του νοσοκομείου δήλωσαν οι ίδιοι ότι τον πατέρα τον κάλεσαν μετεπιτάσεως οι ίδιοι να πάρει το αυτοκίνητο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αυτοί ήταν ισχυρισμοί ότι οι άνθρωποι είχαν έτοιμο το φορτηγάκι να τα φορτώσουν και να φύγουν. Είχαν πρόθεση προς ζωοκλοπή. Ναι. Ενώ ήταν στον δρόμο το φορτηγάκι, έφυγε. Ναι. Όμως υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα που έλεγαν. Οφείλουμε να τα πούμε. Και οφείλουμε να τα πούμε. Και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε και τη μνήμη και του παιδιού αυτού. Πρέπει να πάω διαφημίσεις. Δώστε μου μισό λεπτό. Δεν μπορώ. Πάω σε διαφημίσεις και αμέσως θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε μετά, αφού θα ακούσουμε και τον πατέρα. Διαφημίσεις.